Οι ευχετήριε κάρτε ανήκουν πια στο παρελθόν. Και αυτό γιατί αντικαταστάθηκαν πλήρω από τα email και τα SMS. Ακόμη και οι φορεί οι οποίοι κάθε χρόνο έστελαν ευχετήριε κάρτε, φέτο επέλεξαν να στείλουν email. Τα βιβλιοπολία φέτο δεν πολλούσαν πασχαλινέ κάρτε. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει ζήτηση. Αντί για μία πραγματική κάρτα, οι περισσότεροι στέλνουν μία ηλεκτρονική. Εμεί είχαμε κάποιε κάρτε από, από περασμένε χρονιέ, στόκ στην αποθήκη μα, τι οποίε δεν βγάλαμε καν. Παρ' όλα αυτά, μα ζητήσανε, ελάχιστοι άνθρωποι μα ζητήσανε φέτο να πάρουν για να στείλουν σε συγγενεί ή να συνοδεύσει η Πασχαλινή κάρτα κάποιο δώρο, κάποιο καλαθάκι με γλυκά που συνήθω πηγαίνουν οι οικογένειε η μία στην άλλη. Mm -hmm. Πέραν τούτου, η κίνηση είναι ε, μηδενισμένη. Στα ελληνικά ταχυδρομεία, βέβαια, αν και μπορούσε κάποιο να βρει Πασχαλινές κάρτες και φυσικά να τις στείλει όπου επιθυμούσε, ελάχιστοι ήταν αυτοί που τελικά αγόρασαν. Μάλιστα, η πλειοψηφία όσων επέλεξαν με τον τρόπο αυτό να ανταλλάξουν ευχέ με αγαπημένα πρόσωπα ήταν ηλικιωμένοι. Αρκετά ήταν και τα γραπτά μηνύματα τα οποία στάλθηκαν μέσω κινητών κυρίω το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου αλλά και την γυριακή του Πάσχα. Δεν ξέρω αν τυπώνουν στου εκτυπωτέ του στα σπίτια που σήμερα ο καθένα μπορεί να τυπώσει μια κάρτα μόνο του και να τη στείλει. Που δεν το πιστεύω γιατί εμεί πουλάμε και χαρτιά για αυτή τη δουλειά και ακόμα και σε αυτά η κίνηση ήταν μειωμένη. Οπότε καταλήγουμε ότι ένα είδο που μηδενίστηκε και ε, αντικαταστάθηκε από τις προφορικές ευχές και από τα SMS και από τα ευχέ μέσω των email που έχει ο καθένα μα πλέον. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι επέλεξαν να μην αγοράσουν πασχαλινέ κάρτε, αλλά να φτιάξουν μόνοι του. Ακόμη και αυτοί όμω ήταν ελάχιστοι. Η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά στη ζωή μα και έχει καταφέρει να αλλάξει ακόμη και συνήθειε πολλών χρόνων.